Φίλες και φίλοι του NSTV, καλησπέρα. Καλό μήνα, 3η 1 Οκτωβρίου. Παρότι βραδιά Champions League, σήμερα στη δεύτερη εκπομπή All Around Player, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θα ασχοληθούμε κυρίως με τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά. Έχουμε στο πρόγραμμά μας πολύ εραστέχνη, πολύ εραστεχνικό αθλητισμό και έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, τον κύριο Τάκη Μαλακατέ, ο οποίος είναι γενικός αρχηγός εδώ και χρόνια στο γυναικείο τμήμα του Βόλεϊ του Παναθηναϊκού και όπως και να έχει από τα πιο βαριά ονόματα στην ιστορία του συλλόγου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό μήνα. Η οικογένεια Μαλακατέ είναι στον Παναθηναϊκό σχεδόν από την ίδρυσή του, από την ίδρυσή του μπορεί. Μπορεί να βγάλει κάποιον οπαδό κάποια άλλη ομάδα ή οικογένεια, υπάρχει κάποιο. Όχι, είναι όλοι Παναθηναϊκοί. Θα ήταν παράδοξο άλλωστε. Λοιπόν, το πάθος περνάει από γενιά σε γενιά, φαντάζομαι. Υπάρχει κάποιο. Κάποιο μυστικό, κάποια συμβουλή από τις παλιότερες γενιές. Από τους παλιότερους που έχουν ζήσει και άλλες εμπειρίες. Δεν είναι θέμα συμβουλής. Είναι θέμα αγάπης προς το σύλλογο και προσφοράς. Από τα πρώτα χρόνια, όπως είπες, από τον προπάπο μου, ακόμα, όχι από τον παππού μου, ασχοληθήκαν διοικητικά με τον Παναθηναϊκό. Είτε ήταν ο παππούς μου, ήταν ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, εγώ. Νομίζω ότι περνάει από γενιά σε γενιά, γιατί είναι ένας χώρος υγιής, προσφοράς και ότι υπάρχει ανιδιοτέλεια σε αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μαζί τόσα χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Και ήθελα να... αυτό που είπα πριν ότι είναι άλλες εποχές, είναι... κάνει κύκλους λίγο πολύ η ιστορία. Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει από πολύ σπουδαίες εποχές και... τα τελευταία χρόνια γενικότερα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, είτε μιλάμε για το ποδόσφαιρο είτε μιλάμε για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, όπου είχε συνηθίσει να έχει επιτυχίες ασταμάτητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η περίοδος κρίσης θεωρείται ότι αρχίζει να ξεπερνιέται σιγά σιγά στον Παναθηναϊκό, κυρίως από την ερασιτεχνή που ασχολείστε εσείς. Σαφώς και έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα από τη στιγμή που ανέλαβε τη διοίκηση του συλλόγου πέρσι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και είναι σαν μια παρένθεση κακή που ζήσαμε από την εποχή που ο θειός του, ο συγχωρεμένος, ο καΐμνηστος Θανάσης Γιαννακόπουλος, ήταν ο τελευταίος πρόεδρος πάνω στον οποίο ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλές επιτυχίες. Έγινε μια παρένθεση η οποία ήταν επιβλαβής για το Σύλλογο, γιατί και δημιούργησε χρέη και σταμάτησε να φέρνει τίτλους. Οπότε η ενασχόληση ξανά του Δημήτρου Γιαννακόπουλου, που είναι μια παράδοση της οικογενείας να βοηθούν τον Παναθηναϊκό από οποιοδήποτε πόστα, ξαναέδωσε όραμα, προσδοκίες. Οι βάσεις από πέρσι μπήκανε. Είναι σημαντικό ότι δεν πάμε να κάνουμε πυροτεχνήματα, αλλά θεμελιώνουμε σιγά σιγά το σύλλογο και οργανωτικά και διοικητικά στα πρότυπα τα επαγγελματικά που έχει στην ΚΑΕ. Οπότε βήμα-βήμα πιστεύω ότι ο σύλλογος πλέον έχει μπροστά του όραμα και σύντομα θα επανακάμψει και θα δώσει χαρά στον κόσμο και με τίτλους. Και επειδή πολλές φορές σαν άνθρωποι συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη, να επαναλαμβάνουμε, θεωρείτε ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν ότι ήταν τα λάθος άτομα στις λάθος θέσεις ή ότι αυτό το DNA του Παναθηναϊκού να τρώγονται όλοι μεταξύ τους ήταν αυτό που δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα? Δεν θα ήθελα να μπω σε μίζερη κατάσταση του τι έφτεξε, τι έγινε, ποιοι δεν βοηθήσανε. Κατά καιρούς υπάρχουν αυτά, νομίζω πρέπει να τα αφήσουμε πίσω. Αυτή τη στιγμή προσβλέπουμε όλοι στην αναγέννηση του ερασιτέχνη. Η ΚΑΕ εδώ και χρόνια δεν είχε ποτέ πρόβλημα και είναι ο σύλλογος, το κομμάτι μάλλον του Παναθηναϊκού, προσφέρει συνέχεια επί πάρα πολλά χρόνια χαρές.
Νομίζω ότι πλέον πρέπει να κοιτάμε μπροστά μας, να αφήσουμε πίσω την οποιαδήποτε μίζερη κατάσταση και να αντιμετωπίσουμε το νέο αισιόδοξο όραμα που έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την ενοποίηση του Παναθηναϊκού με, με το Athens Alive, με το Βοτανικό, που ίσως κάποια στιγμή αυτό ενώσει πραγματικά όλο το σύλλογο και μπορέσει να αναζωογονηθεί και στα άλλα τμήματα πέραν του μπάσκετ και του αεραστέχνη, δημιουργώντας καινούργιες καταστάσεις ευχάριστες για τους οπαδούς. Ήταν τόσο βαρύ το όνομα του Παναθηναϊκού, το οποίο παρότι μία χρονιά δεν αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία, τον έστειλε εν συνεπία στην pre-league στο γυναικείο βόλεϊ. Παρ' όλα αυτά συνέχιζε να τραβάει αθλητές, τραβάει ακόμα τον κόσμο του. Ήταν θέμα πρεστίζ ίσως ότι κατάφερε να ανέβει τόσο εύκολα, ότι είναι τόσο βαρύ όνομα. Καταρχάς, γιατί κανείς δεν ανεβαίνει εύκολα. Γιατί για παράδειγμα είχε να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και άλλες ομάδες. Ήταν μια συγκυρία στην κατηγορία που υπήρξαν ομάδες ιστορικές που θέλανε και οι τρεις την άνοδο, για να μιλήσω για τις τρεις. Ο Παναθηναϊκός, εάν δεν είχε τη διοίκηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και δεν είχε μέσω αυτού να μπορέσει να φέρει αθλήτριες που να είναι σε θέση να κάνουν την άνοδο εύκολη, μάλλον όχι εύκολη, να πραγματοποιήσουν πάντως την άνοδο, δεν ξέρω αν δεν θα ήταν ο Παναθηναϊκός στη μοίρα που ήταν σήμερα η ΑΕΚ. Γιατί καλό το όνομα, καλή η φίλαθλη, καλά όλα, αλλά το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο ότι δεν συνεπάγεται αυτόματα την ευκολία του να ανέβεις και να δημιουργήσεις κάτι. Και εάν δεν υπήρχε η φερεγγιότητα ότι θα εισπράξουν τα χρήματά τους, θα είναι πληρωμές την ώρα τους, δεν θα ερχόντουσαν αθλήτριες. Και μην ξεχνάτε ότι από την περσινή ομάδα 6 αθλήτριες μείνανε στο Παναθηναϊκό, το οποίο σημαίνει ότι αν δεν είχαμε αυτές τις 6 αθλήτριες πέρσι, μπορεί και να μην είχαμε ανέβει. Mm-hmm. Δεν ήταν τόσο εύκολο, θέλω να πω. Ναι, αυτό μου το έχουν επιβεβαιώσει και οι ίδιες αθλητρίες, οι οποίες αρκετές από τις 6 που αναφέρεται, αλλά και κάποιες ακόμα, είχαν, όπως μου είπαν, συνεχείς κρούσεις από τον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν τόσο... Αυτό ακριβώς μου είπαν, ότι ήταν φερέγγιο το όνομα του Γιαννακόπουλου που τις έφερε στην ομάδα. Σωστό. Έχει πάρει δηλαδή ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει κληρονομήσει μάλλον την αγάπη του για την αεραστέχνη. Αν δεν την είχε κληρονομήσει, δεν θα την είχε αναλάβει, είναι απλό. Μιας και μιλάμε για την οικογένεια Γιαννακόπουλου, τους έχετε ζήσει γενικότερα. Τι ήταν αυτό που κρατάτε περισσότερο από τους δύο ύμνες τους αδερφούς, αυτό που δεν θα ξεχάσετε σε σχέση με τον Παναθηναϊκό πάντα? Την αγάπη τους για το σύλλογο, την ανιδιοτελή αγάπη τους, την προσφορά όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να σκέφτονται προσωπικό όφελος, το δέσιμο που είχαν με τον κόσμο και βεβαίως τους τίτλους που φέρανε. Είχαν κάποιον αγαπημένο αθλητή, κάποια αγαπημένη αθλήτρια που να είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση? Την Ντομητρέσκου. Φαινόταν νομίζω προς τα έξω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Σίγουρα. Αγαπούσανε κάθε αθλητή και μη επώνυμο από τις ακαδημίες και από τα μικρά παιδιά τα οποία φορούσαν τη φανέλα και είχαν την αδυναμία να πάνε να τους κάνουν δώρα, μπάλες, φανέλες. Mm-hmm. Γενικώς είχαν και να τα μοιήσουν σε αυτό που λέγεται Παναθηναϊκός. Ναι. Για να φτάσουμε λοιπόν στο σήμερα. Καινούριο ξεκίνημα για την ομάδα, επιστροφή εκεί που την έχουμε μάθει και την έχουμε συνηθίσει, στην πρώτη κατηγορία. Είναι πολύ καλό το ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός, πέρα από το βασικό κορμό που είχε πέρυσι και έμεινε, θεωρώ ότι έχει πλέον στο ρόστερ του ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε στην ελληνική αγορά τουλάχιστον. Είτε μιλάμε για τη Βεργίδου, είτε για τη Ιδιώτη. Αθλήτριες που είναι διεθνείς. Καλαντάζε. Ναι, η Φακοπουλίδη που τη θεωρώ από τις πιο ταλαντούχες ανερχόμενες. Μπορούμε να βάλουμε κάποιο ρεαλιστικό στόχο, γιατί το ρόστερ θεωρητικά λέει ότι μπορεί να πάει άνετα για τριάδα τουλάχιστον. Αλλά πόσο εύκολο είναι μια ομάδα που ξεκινάει από την αρχή να χτυπήσει ξανά πρώτες θέσεις?
Καταρχάς δεν ξεκινάει από την αρχή, με την έννοια ότι ο κορμός υπάρχει και είναι σημαντικός από πέρσι. Υπάρχουν αθλήτες που ήρθαν οι οποίες γνωρίζονται από την εθνική ομάδα, άρα υπάρχει ομοιογένεια. Πέραν όμως ομοιογένειας υπάρχει πολύ σοβαρή δουλειά μέσα στο γήπεδο, κάθε μέρα στην προπόνηση. Όπου από τον κύριο Καμπερίδη γίνεται πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Και θεωρώ ότι αυτή η ομάδα θα είναι άκρως ανταγωνιστική. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, στόχους. Στόχος του Παναθηναϊκού είναι να μπαίνει σε κάθε παιχνίδι και να προσπαθεί να κερδίσει. Και όσες περισσότερες νίκες έρθουν στο τέλος, θα γίνει το ταμείο το που έχουμε φτάσει. Στόχος μας είναι όμως είτε παίζουμε με τον Ολυμπιακό, είτε παίζουμε με την τελευταία ομάδα, όποια είναι αυτή, ο ίδιος, η νίκη. Υπήρχε κάποια πιο δύσκολη μεταγραφική περίπτωση ότι κάποια αθλητρία να την κυνηγήσατε λίγο παραπάνω στην μεταγραφική περίοδο από το σύνηθες? Όχι, νομίζω ότι έγινε από τη στιγμή που οριστικοποιήθηκε από τη διοίκηση ο στόχος και τι θέλουμε να κάνουμε φέτος. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα ήταν εύκολο. Διότι, όπως είπες πριν, ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο όνομα και είναι τιμή σε οποιαδήποτε αθλήτρια φοράει τη φανέλα. Το εχέγγυο ότι ο Παναθηναϊκός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του από την πλευρά της διοίκησης και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου υπήρχε. Οπότε νομίζω ότι ήταν σχετικά εύκολη και η επιλογή του προπονητή, γιατί οι στόχοι είχαν έγκαιρα προσδιοριστεί και νομίζω ότι και οι αθλήτριες και οι ίδιες θέλανε να έρθουν στο Παναθηναϊκό. Οπότε δεν υπήρξε σημαντική δυσκολία. Οι ίδιες αθλήτριες μου έχουν πει ότι ο κύριος Καμπερίδης είναι πολύ καλός ψυχολόγος. Θα μπορούσε να είναι ένας ιδανικός διάδοχος του κύριου Φλόρου. Ότι μπορεί να πάρει την παράδοση των παλιότερων. Δεν είναι μόνο ο κύριος Φλόρος, στον Παναθηναϊκό έχουν πέρασει πάρα πολλοί προπονητές, ναι, οι οποίοι έχουν φέρει τίτλους. Ως πιο επιτυχημένο βάση τίτλων, τον ανέφερα. Πάσπιτος, ναι. Υπάρχουν, ναι, δεν μπαίνω στην ονοματολογία. Ο κύριος Καμπερίδης είναι, ούτε είναι θέμα σύγκρισης. Ο καθένας είναι μοναδικός αυτό που κάνει. Ο κύριος Καμπερίδης είναι εξαιρετικός. Έχω μια άριστη συνεργασία και πέρσι και φέτος. Θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να καθιερωθεί στον Παναθηναϊκό και να είναι και ο προπονητής ο οποίος θα φέρει τίτλους ξανά στον Παναθηναϊκό. Αν υποθέσουμε ότι όλα πάνε καλά και ο Παναθηναϊκός πάρει μία από τις πρώτες θέσεις, το ενδεχόμενο να παίξει την επόμενη χρονιά στην Ευρώπη, υπάρχουν κάποια οικονομικά ή κάποιοι τυχόν περιορισμοί από τις παλιότερες περιόδους που κοβαλάει κάποια... Γιατί θυμάμαι την τελευταία χρονιά που είχε το δικαίωμα να παίξει δεν έπαιξε στην Ευρώπη. Σαφώς. Αυτό θα το δούμε στο τέλος της περίοδου. Έχοντας κερδίσει την έξοδο στην Ευρώπη, ανάλογα με την πορεία ποια θα είναι της αποπληρωμής των χρεών που γίνεται, γιατί και φέτος υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αποδίδεται σε παλιές οφειλές που δεν έχει καμία σχέση η σημερινή διοίκηση, αλλά σε έχει κληρονομήσει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν τα πράγματα πάνε όπως πιστεύω και έχει αποπληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος, οπότε έχει απελευθερωθεί ένα κομμάτι από το ποσό που διατίθεται κάθε χρόνο για την αποπληρωμή των χρεών, θεωρώ ότι και μάλλον τα budget των τμήματων θα ανέβουν και το δικαίωμα να παίξουν στην Ευρώπη που θα έχουν κερδίσει οι αθλήτρες θα μπορέσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι συνάρτηση και άλλων πραγμάτων και θα κριθεί από τη διοίκηση το καλοκαίρι. Όταν έρθει η ώρα. Ταυτόχρονα με το γυναικείο φαίνεται ότι δυναμώνει χρόνο με το χρόνο και το αντρικό. Μια ομάδα γενικότερα στο βόλεϊ. Συνηθίζαμε να βλέπουμε τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου να έρχονται στην ιδανική ηλικία. Δεν έρχονταν στα 35 τους μόνο στην Ελλάδα για τα ένσημα. Έχουν περάσει από τον Αθηναϊκό ο Ντάντε, ο Μαρσελίνιο, ακόμη και πιο πρόσφατο ο Σαμικά, ο Σαγκούμνη. Πονάει να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να παίζει για play out. Νομίζω ότι αυτό από πέρσι είναι παρελθόν. Δηλαδή και πέρσι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε και έφτασε μια ομάδα η οποία στόχο είχε τα play off και όχι τα play out. Το πέτυχε.
Και θεωρώ ότι η φετινή ομάδα, παρόλο που δεν έχω αρμοδιότητα για το τμήμα το αντρικό, έχει ενισχυθεί σημαντικά με στόχο να είναι ακόμα καλύτερος και πιο ανταγωνιστικός από πέρσι. Γενικότερα το βόλιο παρόλα αυτά δείχνει να περνάει μια κρίση το τελευταίο διάστημα. Είτε μιλάμε για αντρικό είτε γυναικείο. Στο αντρικό βλέπουμε τι γίνεται με τον Ηρακλή και με άλλες ομάδες με βαριά ιστορία. Στο γυναικείο η ΑΕΚ ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια στην Α2. Είτε με διά της, είτε λόγω δικών της προβλημάτων, είτε λόγω της οικονομικής κατάστασης γενικότερα. Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που φταίει ουσιαστικά στο γενικότερο βόλεϊ? Αυτή είναι η συνθήκη, φταίει η κακοδιαχείριση του καθενός, όχι μόνο της Ομοσπονδίας, γενικότερα γιατί οι ομάδες ίσως να μην ξέρουν να διαχειριστούν καλά αυτό που έχουν. Δεν είναι σωστό να αναφερθώ για το τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Σίγουρα φέτος το αντρικό περνά μια κρίση που πέρασε το γυναικείο πριν από 2 χρόνια περίπου, συμπεριλαμβανομένου και του Παναθηναϊκού, που δεν κατέβασε ομάδα. Νομίζω ότι το γυναικείο πλέον έχει μπει σε άλλη τροχιά, δεν ξέρω αν είναι παροδική ή όχι, πάντως αυτή τη στιγμή ίσως είναι το καλύτερο πρωτάθλημα το οποίο διοργανώνεται σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον τελευταία 7-8 ετία, με πολύ ανταγωνιστικές ομάδες. Δεν ξέρω, ενώ είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη για τα παιχνίδια του γυναικείου βόλεϊ της Α1, δεν έχω καμία πληροφόρηση τι γίνεται τελικά και αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει. Θεωρώ ότι θα είναι λάθος να μην υπάρχει, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή και με τις εθνικές ομάδες οι οποίες είχαν επιτυχίες και καταφέρανε και να προκριθούν στο Πανευρωπαϊκό αλλά και να προκριθούν και από τη φάση των ομίλων στα νοκάουτ. Αυτή είναι μια χρυσή ευκαιρία να μπορούσε μέσω της τηλεόρασης και μέσω της διαφήμισης γενικά του αθλήματος να προσελκύσουμε και να αποκομίσουμε τα ωφέλη που είχαμε και από την εθνική ομάδα και να μην πάει χαμένη όλος αυτός η επιτυχία. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ομοσπονδία, γιατί το συγκεκριμένο θέμα είναι της Ομοσπονδίας. Απ' την άλλη, το αντρικό βρίσκεται στη φάση που ήταν το γυναικείο, δηλαδή έχει μια πτώση. Σήμερα θα γίνει πρωτάθλημα με 7 ομάδες, δεν ξέρω. Ίσως πρέπει να γίνει κάποια δραστικά πράγματα από την Ομοσπονδία σε σχέση με την προβολή του αθλήματος, με την αναδιοργάνωση των κατηγοριών, των ομάδων, να βρεθούν χορηγοί. Πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα, από τα οποία όμως δεν εξαρτώνται από εμάς τις ομάδες κυρίως, αλλά από την Ομοσπονδία. Όπως είπα πριν, σίγουρα ο Παναθηναϊκός αποτελεί ένα βαρύ brand name, αλλά πόσο εύκολο είναι για μια ομάδα βόλεϊ και μάλιστα γυναικείου βόλεϊ να προσελκύσει χορηγούς, να προσελκύσει επενδυτές? Ο κόσμος σίγουρα υπάρχει όταν υπάρχει ένα όνομα, είτε μιλάμε για Παναθηναϊκό, για Ολυμπιακό, για ΑΕΚ. Είναι εύκολο να πείσετε εξωγενείς παράγοντες να επενδύσουν? Δεν είναι εύκολο, χρειάζεται προσπάθεια όμως. Το να πούμε ότι δεν βρίσκουμε χορηγούς, άρα να μην κάνουμε καμία προσπάθεια, δεν λέει κάτι. Σαφώς και πρέπει να προσπαθήσουμε, σαφώς πρέπει να γίνει πίεση. Με την καινούρια κυβέρνηση, αν αλλάξει το νόμο σε σχέση με τις χορηγίες, τον οποίο να μπορούν να εκπίπτουν, πράγμα το οποίο η προηγούμενη δεν έκανε, το οποίο από ό,τι ακούω θα γίνει, είναι ένα κίνητρο να βρεθούν χορηγοί οι οποίοι να θέλουν να επενδύσουν στον αθλητισμό γενικά και όχι μόνο στο βόλι, αλλά και στο βόλι σαφώς. Νομίζω όμως ότι πρέπει να υπάρξει σίγουρα κάποια προσέγγιση και κάποια προσπάθεια. Όπου προσπαθείς, κάτι στο τέλος θα πετύχεις. Και μια και είπατε για το Ευρωβόλι πριν, βλέπουμε γενικότερα στο άθλημα μια ταλαντούχα γενιά, έρχονται συνεχώς καλοί αθλητές από πίσω. Πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός στα τμήματα υποδομής? Έχει στόχο σχετικά άμεσα στην επόμενη διετία, τριετία, τετραετία να πλαισιώσει αυτές τις πρωτοκλασσάτες αθλητές? Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Ξεκίνησε από πέρσι, προσπαθούμε στα πρότυπα που έχει η ΚΑΕ με την Ακαδημία του κύριου Αλβέρτη, κάτι αντίστοιχο να εφαρμόσουμε. Γι' αυτό
ανέλαβε υπεύθυνη των Ακαδημιών η κυρία Αγγελάκη, νομίζω ότι λέει πολλά. Φέτος ήρθε επίσης ο Άκης ο Χατζιαντωνίου σαν προπονητής. Γίνεται επένδυση. Σαφώς έχουμε ένα πρόβλημα γηπαιδικό, το οποίο οπωσδήποτε μια τροχοπέδη στην προσπάθεια που γίνεται, αλλά παρόλες τις συνθήκες αυτές βρίσκουμε τον τρόπο σιγά σιγά και βήμα βήμα να γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Υπάρχει στα τμήματα όχι μόνο των Ακαδημιών αλλά και τις πρώτες ομάδες ψυχολογική υποστήριξη από τον κύριο Πετρούνια, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που γίνεται. Γενικώς υπάρχει μια κεκή τάση όλα τα πράγματα να γίνουν πιο επαγγελματικά και πιο σωστά. Και δεν είναι να αποδώσουν σε 2-3 χρόνια. Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκινάει με στόχο από τις πολύ μικρές ηλικίες για να μπορέσει σε μια πενταετία, εξαετία ο Παναθηναϊκός μέσα από τις ακαδημίες του να έχει αθλήτες για τις πρώτες ομάδες. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το κάποια Final Four ή κάποιες συμμετοχές με αθλήτριες που στην πορεία κερδίζουν κάποιους αναπτυξιακούς τίτλους αλλά δεν μπορούν να βρουν θέση στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστεί και πάλι και ο στόχος είναι να βρει και αθλήτριες μέσα από τις ακαδημίες του. Απλά θέλει το χρόνο του. Θεωρώ ότι αυτό έχει και μια βάση στο ότι ο Παναθηναϊκός έχει μόνο μια ξένη φέτος. Είναι ένας γεμάτος ελληνικός κορμός. Και όπως είπαμε, έχει και αρκετές νέες αθλήτρες παρότι μπορεί να μην προέρχονται από το Παναθηναϊκό. Ούτε η Καλαντάτζε, ούτε η Φακοπούλη. Ο σκοπός είναι να χτίσουμε τον ελληνικό κορμό. Θα μπορούσαμε να πάρουμε μια ξένη αντί της Βεργίδου, μια ξένη αντί της Οικονομίδου, μια ξένη αντί της Καλαντάτζε και ούτω καθεξής και να είχαμε τρεις ξένες και του χρόνου να ξαναψάχναμε τρεις άλλες ξένες και κάποιες Ελληνίδες που θα τις είχαμε χάσει που πιστεύουμε ότι αξίζουν να είναι στο Παναθηναϊκό. Άρα πάμε βήμα-βήμα. Ο στόχος είναι να έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και θα την έχουμε. Στηρισμένη στην παρούσα φάση στο ελληνικό κορμό. Ούτως ή άλλως τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν έρθει και έχουν φύγει πολλές αθλητές οι οποίες έκασαν για ένα χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Όπως είπατε νωρίτερα, υπάρχει ένα θέμα με την έδρα στις μικρότερες κατηγορίες. Γενικότερα, καταρχάς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα παίζει στο κλειστό του Αγίου Θωμά και οι άντρες και οι γυναίκες. Έχετε σκοπό να αποτελέσει μια βάση αυτό το γήπεδο σε βάθος χρόνου? Θα είναι η βάση μας μέχρι να πάμε στο Βοτανικό. Έχετε ζήσει πολλές έδρες. Σίγουρα η Λεωφόρος για τον κόσμο ήταν η πιο αγαπητή. Ποια νιώσατε πιο κατάλληλη έδρα? Ήταν η Κυψέλη, ήταν ο Χολαργός? Όλες είχαν τα προβλήματά τους. Καμία δεν ήταν η έδρα που θα ήθελε ο Παναθηναϊκός να έχει σαν έδρα. Η δική του έδρα ήταν η Λεωφόρος. Η Λεωφόρος, το Παύλος Γιαννακόπουλος, δεν είχε τη δυνατότητα γιατί είναι ένα ιστορικό μεν αλλά παλιό γήπεδο με όλα τα προβλήματα που έχει από το ότι είναι ένα παλιό γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός θα νιώσει ότι είναι στο σπίτι του όταν πρώτο ο Θεός πάει στο Βοτανικό. Αυτό το συζητάνε οι αθλήτριες, πώς το αντιμετωπίζουν? Το πιστεύουν ότι θα γίνει ή το έχουν ακόμα στα θεωρητική σκέψη? Όλοι στο Παναθηναϊκό ζούμε με αυτή την ελπίδα και αυτό το όνειρο. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να γίνει. Και μεταξύ άλλων να επενθυμίσω για τον κόσμο που δεν το έχει ακούσει εδώ και αρκετό καιρό, αρκετές εβδομάδες, ο Παναγιώτης Πελεκούδας, ο κεντρικός του Παναθηναϊκού, δώρησε το 1/10 του μισθού του για το Power Live. Όπως είπε, όχι απλά επειδή είναι αθλητής του Παναθηναϊκού, γιατί πιστεύει σε αυτό το όραμα, πιστεύει σε αυτό που θα αφήσει πίσω του γενικότερα. Και δυστυχώς πολλές ομάδες. Και νομίζω ότι και έκανε και μία ανοίξη ότι δεν βρήκε το παράδειγμα του μιμητές. Ναι. Και φυσικά όχι μόνο για τους αθλητές, γενικότερα για το... Και γενικότερα και για παλέμαχους αθλητές
που έχουν ωφεληθεί από τον Παναθηναϊκό και πολλούς επώνυμους που επίσης έχουν προβληθεί από τον Παναθηναϊκό και όλοι αυτοί προς το παρόν δεν συμμετέχουν. Ελπίζω ότι θα το κάνουν μόλις με το καλό μπουν υπογραφές, φαντάζομαι. Ίσως αυτό να περιμένουν. Έχετε ζήσει πολλές στιγμές με τον Παναθηναϊκό, έχετε δει πολλά τρόπαια και πολλές μεγάλες πορείες στην Ευρώπη. Υπάρχει κάποια στιγμή που να ξεχωρίζετε πέραν των τίτλων, κάτι που να έχει περάσει λίγο πιο στην αφάνεια? Σίγουρα θεωρώ ότι το 2009 ήταν από τις κορυφαίες χρονιές. Δεν πάει το μυαλό μου τώρα κάπου συγκεκριμένο, οπότε κάθε τίτλος και κάθε επιτυχία ήταν μοναδική. Οπότε είναι τόσες πολλές οι στιγμές και χαρές που έχουν έρθει, οπότε δεν θα ήθελα να προσδιορίσω κάποια συγκεκριμένη. Το 2009, όπως πέρα, ήταν η πιο ιδανική χρονιά ίσως για τον Παναθηναϊκό, με double στο γυναικείο βόλεϊ, με τελικό Ευρώπης και οι άντρες και οι γυναίκες. Ίσως να είναι και ένα μακρινό όνειρο να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές και στο ελληνικό βόλεϊ και στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έφτασε σε αντίστοιχο σημείο, αλλά έπαιξε τελικό Challenge Cup και άντρες και γυναίκες, όχι Sev Cup. Παρότι ο μεγάλος αντίπαλος αποτελεί και ένα παράδειγμα, τραβάει ο ένας τον άλλον. Νομίζω ότι... Όχι, δεν ισχύει αυτό. Θεωρώ ότι ο κάθε σύλλογος παλεύει για τον εαυτό του και δεν έχει σημασία. Ο Παναθηναϊκός, είτε είναι ο Ολυμπιακός αντίπαλός του, είτε ο ΠΑΟΚ, είτε η ΑΕΚ, είτε οποιαδήποτε ομάδα, το μυαλό του είναι στη δική του ομάδα. Εμείς δεν σκεφτόμαστε τι κάνουν οι άλλοι, ούτε θα έχουμε κίνητρο το τι έκανε ο Ολυμπιακός για να το κάνουμε εμείς. Εμείς κάνουμε αυτό που θεωρούμε εμείς σωστό, αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε και θέλουμε να έχουμε κάθε χρόνο τίτλους και επιτυχίες. Αυτά είναι μέσα από το DNA του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα η ιστορία κάνει κύκλους. Είχαμε κάποιες συνεχόμενες επιτυχίες εμείς, μετά ήρθε κάποιες συνεχόμενες του Ολυμπιακού. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θεωρώ ότι η ιστορία θα επαναληφθεί και θα ξανάρθει η στιγμή σύντομα που ο Παναθηναϊκός θα κάνει το δικό του μεγάλο κύκλο. Καθώς η ώρα περνάει σιγά σιγά και εμείς πλησιάζουμε προς το τέλος μας, ίσως όπως είπαμε πριν να έχουμε το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων στο γυναικείο βόλεϊ τουλάχιστον. Έχουμε από τη μία τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πάρει φόρα, ο Παναθηναϊκός με τη δυναμική που έρχεται υπόσχεται πολλά, έρχεται ο ΠΑΟΚ, υπάρχουν τα νησιά που τα τελευταία χρόνια κάνουν εξαιρετική πορεία. Υπάρχει ο Άρης, η Θέτητα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες και θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό και καλό πρωτάθλημα. Ωραία. Δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε άλλο. Πριν ολοκληρώσουμε, να κάνουμε μια σύντομη αναφορά, γιατί έχουμε παιχνίδια του Champions League αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι στο 38 λεπτό σχεδόν. Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας λοιπόν σήμερα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, το παιχνίδι είναι στο 0-0. Τότε ένα Bayern 1-1, Juventus με την Bayern Leverkusen στο 0-0, η Manchester City με τη Dynamo Zagreb στο 0-0, Galatasaray Paris Saint-Germain 0-0, Lokomotiv Moskvas Atletico 0-0, ενώ νωρίτερα η Real με την Brescia ήρθαν σώπαλες στο 2-2 και η Atalanta με τη Shakhtar 1-2, οι Ουκρανοί πέρασαν από την Ιταλία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός να βρει τον δρόμο του όσο πιο σύντομα γίνεται και να δούμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα στην ώρα μας, Τρίτη στις 7. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλό βράδυ.